Κύριο Καραγιάννη, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη μου. Διαφορετικά σήμερα το τηλεφωνικό έχω να πω. Καλή εβδομάδα. Και σε εσάς, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στον κόσμο μας. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη μου, εμάς η έγνοια μας, είναι πολλές οι έγνοιες μας βεβαίως, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τι βάζετε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης ως εισηγήσεις. Δεν μπορώ να σας πω, διότι πολλές φορές διακινούνται διάφορα σενάρια. Στο τέλος αποφασίζεται κάτι διαφορετικό. Άστε δεν σας αποφάσεις, το ξέρουμε. Το ξέρουμε αυτό ότι γίνεται. Επομένως, ναι, προτιμώ να είμαι φιδωλός στο τι θα πω. Θα το δεχτώ. Θα σας ρωτήσω εγώ και εσείς μου απαντάτε, έτσι. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Πετρίκος την Παρασκευή μας είπε καθαρά και ξάσταρα ότι κάποια μέλη από την Επιτροπή θα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης να μειωθούν, να μειωθεί μάλλον ο αριθμός των ατόμων στις συναθρήσεις στα σπίτια για τα Χριστούγεννα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει και σε αρκετές άλλες χώρες λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Όχι θα αποφασιστεί, θα συζητηθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάποια συζήτηση σχετικά με τα τραπέζια, διότι είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στην Κύπρο σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά καθ' όλη την περίοδο και την πρωτοχρονιά και ίσως μέχρι τα φώτα. Επομένως, εκείνο που θα έλεγα εγώ, εάν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα κάνει αυτά τα τραπέζια σε στενό οικογενειακό κύκλο με άτομα με τα οποία συνευρίσκεται συχνά και όχι με τον ευρύτερο φιλικό, έστω και συγγενικό κύκλο που μπορεί να είναι από άλλες πόλεις, όχι στην ίδια πόλη, στην ίδια γειτονιά. Θα έχω πρόβλημα, κύριε Καραγιάννη μου. Η μισή οικογένεια είναι στη Λεμεσό, η άλλη είναι στη Λευκοσία. Θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Αυτό το καταλαβαίνω πλήρως και καταλαβαίνω και τις μητέρες που με πιάνουν τηλέφωνο και μου λένε θα προσκαλέσω τα μισά μου παιδιά στο τραπέζι και τα άλλα μισά θα τα ταφικώ πίσω. Τι να πει κανείς, είναι τέτοιες οι περιστάσεις που θα δούμε. Πάντως εγώ δεν θα έλεγα να φύγει το 20, να παραμείνει το 20 αν αποφασιστεί αυτό το πράγμα, αλλά προσοχή και είπαμε σε στενόν οικογενειακό κύκλο. Ποιοι θα συναναστραφούν ουσιαστικά, ποιοι θα είναι στο ίδιο τραπέζι, αν είναι η οικογένεια που έτσι κι αλλιώς βλέπεις, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι λέτε, αν είναι άτομα της οικογένειας τα οποία έτσι κι αλλιώς βλέπεις με τον έναν ή με τον άλλον ακριβώς τρόπο, είναι εντάξει. Αυτό που εσείς δεν θέλετε είναι να μειχθούν διαφορετικές οικογένειες από παρέες, από φίλους που πάει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Είναι αυτό που θέλετε να αποφύγετε. Ναι. Και ξέρετε κάτι, ναι. Κάποιοι μπορούν να πούμε, αφού είμαστε εμβολιασμένοι, γιατί να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς μας ήρθε η Ομικρόν, η οποία μας έφερε τα πάνω κάτω. Προσβάλλει και εμβολιασμένους και από αυτούς που έχουν νοσήσει και δεν έχουν εμβολιαστεί. Φυσικά όχι τόσο εύκολα τους εμβολιασμένους. Γι' αυτό και συστήνουμε την τρίτη δόση, η οποία ευτυχώς φαίνεται ότι αντιμετωπίζει τον ιό κατά 80% και πάνω από τρέπει τουλάχιστον τη βαριά νοσηλεία και κατά 40% την μόλυνση, αλλά είναι καλύτερο παρά τίποτα. Ναι. Πολλές οικογένειες έχουν επικοινωνήσει, έχουν παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο που σπουδάζουν, έρχονται στην Κύπρο, κάνουν το PCR τους στο αεροδρόμιο, τους δίνεται και το πακέτο των self-test για το σπίτι τους. Τώρα πρέπει την τρίτη μέρα κιόλας να κάνουν ένα rapid test και να στείλουν το αποτέλεσμα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Πότε να νιώσουν ασφάλεια αυτά τα παιδιά, να δουν γιαγιάδες, να δουν συγγενικά τους πρόσωπα, κύριε Καραγιάννη? Υποτίθεται ότι πρέπει να επαναλάβουν ένα τεστ σε 7 μέρες με PCR, αλλά δεν είναι αναγκαίο να μείνουν σε περιορισμό μέχρι τότε. Μετά την τρίτη μέρα μπορούν να κυκλοφορήσουν. Αλλά εγώ θα έλεγα να τους δουν εξ αποστάσεως, τουλάχιστον τους ηλικιωμένους. Για τους υπόλοιπους εντάξει. Αλλά εάν είναι κάποιος ηλικιωμένος και μάλιστα και σε ευάλωτη ομάδα, τότε καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Τώρα, για να εναγκαλιστούν να φορούν και οι δυο τη μάσκα τους έτσι στα γρήγορα και μετά λίγο πιο απόμακρα. Μια αγκαλιά στραπή. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη μου, τώρα έρχομαι και λίγο στα safe pass. Τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε? Θα έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, σε εισαγωγικά, να το πω έτσι? Αυτόν, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει απόφαση από τους Υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αναμένουμε και εμείς ενημέρωση από τον Υπουργό το τι αποφασίστηκε. Νομίζω είχαν... το όριο ήταν 9 μήνες. Ναι, έτσι ήταν. Ναι. Θα πρέπει να εναρμονιστούμε, αν είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά τα πάντα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της μεταλλάξης όμικρο. Άρα μας ταρακούνησε αρκετά το γεγονός ότι βρέθηκαν ακόμα 28 κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον, ενώ για την Παρασκευή. Αυτό έτσι μας ταρακούνησε. Είναι και ο λόγος που πάτε με εισηγήσεις. Το θέμα είναι πώς διασφαλίζουμε σε αυτή και την γιορτινή περίοδο την όλη κατάσταση. Και μια απορία που ενδεχομένως να είχαμε είναι γιατί δεν λήφθησαν κάποια πιο αυστηρότερα μέτρα ενδεχομένως λίγο πιο νωρίς, αφού η όμικρον δεν είναι τώρα που ήρθε. Δηλαδή την έχουμε και την συζητάμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες τώρα. Ξέραμε ότι θα έρθει και στην Κύπρο, αφού το λέγατε κι εσείς. Είναι θέμα χρόνου. Κοιτάξτε, ελπίζουμε ότι ενήργησαν έγκαιρα και αντιμετώπισαν όλα τα πιθανά κρούσματα μέσω επαφών. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις ότι δεν έχει ήδη άλλες εστίες κάπου στην κοινότητα που μας διέφυγαν. Ναι. Γι' αυτό τονίζουμε κατά κόρον την εφαρμογή των μέτρων αυτοπροστασίας, να κρατούμε τις αποστάσεις μας, να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους και κυρίως χώρους όπου κάποιοι δεν φορούν μάσκες. Εξακολουθούν κάποιοι να μην φορούν μάσκες. Επομένως δεν έχουν καταλάβει ότι την έκταση του προβλήματος που θα προκύψει αν υπάρξει ανεξέλεκτη μετάδοση της συγκεκριμένης παραλλαγής. Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα σας δοθούν και εισηγήσεις. Δεν ξέρω αν σας δόθηκαν και θα τις συζητήσετε και προτάσεις των οργανωμένων ασθενών, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Μας έχουν δοθεί, μας εστάλησαν, θα τις συζητήσουμε και αυτές. Να σχολιάσουμε λίγο κάτι. Κάνουν λόγο για περισσότερο έτσι, περιορισμό των ανθρώπων που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Λένε ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται και οι άνθρωποι που έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Είναι κάτι που το ξανασυζητήσαμε, δεν το είδαμε βεβαίως στις αποφάσεις του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Γνωρίζετε τις δικές μου ιδέες. Βεβαίως. Θα τις τονίσω για ακόμη μια φορά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα αναπόφασης από το Υπουργείο. Τώρα, μιλήσαμε για τις συναθρήσεις, μιλήσαμε για τα τεστ. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα την τρίτη δόση, η οποία είναι στους 5,5 μήνες. Κάποιος μπορεί να πάει να κάνει την τρίτη δόση στους 5,5 μήνες. Αυτό το όριο φαίνεται να κατεβαίνει κι άλλο? Είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι ότι αργά ή γρήγορα θα κατέβει κι άλλον, ούτως ώστε να φροκίσουμε περισσότερον κόσμο. Είναι εντάξει, επιστημονικά μιλώντας, ιατρικά μιλώντας, είναι εντάξει να κατέβει κι άλλο? Και φυσικά είναι εντάξει. Κοιτάξτε, ο οργανισμός μας είναι δομημένος με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλά παθογόνα ταυτοχρόνως. Επομένως, το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει την ίδια πρωτεΐνη ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα τον αιθήσει να παράξει περισσότερα αντισώματα, τίποτα περισσότερο. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ, έχουν κατεβάσει το όριο στους 3 μήνες. Ναι, ήταν τα 2 στενά βεβαίως, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό το έκαναν αυτό. Βλέπουμε ότι η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει. Εφησύχασαν επί μακρόν, αφαίρεσαν όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και πάλι τρέχουν πίσω από τα γεγονότα. Ναι.
Ναι. Τώρα, ξέρουμε ότι εσείς δίνετε εισηγήσεις, οι αποφάσεις έτσι κι αλλιώς θα έρθουν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εμβολιασμοί φαίνεται να έχουν πάρει τα πάνω τους πάλι, γίνονται γύρω στις 10-12 χιλιάδες καθημερινά. Αλλά είναι φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό και πολύ περισσότερος κόσμος λέει και διερωτάται μετά την τρίτη δόση ενδεχομένως, και αυτό λένε και κάποιοι επιστήμονες, δεν το συμπεραίνουμε εμείς από μόνοι μας, θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και άλλες δόσεις εμβολίου. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της Όμικρον. Εάν η Όμικρον διαδοθεί ραγδαία, φυσικά θα συντείνει στην δημιουργία ενός τείχους ανοσίας που θα συμπληρώσει την ανοσία της αγέλης, την οποία όλοι ευελπιστούμε να επιτύχουμε αργά ή γρήγορα. Από την άλλη μεριά, εκείνο που είναι επικίνδυνο είναι να μεταλλάξει ξανά η Ομικρόν και να γίνει κάτι άλλο, που πάντοτε υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ναι, και από την άλλη δεν έχουμε τελειώσει με τις μεταλλάξεις. Ακριβώς. Και έχουμε και τη Δέλτα και κυκλοφορεί, έχουμε και την Όμικρο και κυκλοφορεί, και αργά ή γρήγορα μέσα στο Γενάρη θα έχουμε και τη γρήπη να κυκλοφορεί. Ελπίζω ότι με τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα έχουμε και τις μάσκες, ότι η γρήπη τουλάχιστον θα κρατηθεί μακριά. Καθώς επίσης και πλήστα από τα κρούσματα των δύο παραλλαγών του κορονοϊού. Αλλά τονίζω και επανατονίζω, είναι στα χέρια μας για να κρατήσουμε όλους αυτούς τους ιούς μακριά, χρησιμοποιώντας τα μέτρα αυτοπροστασίας. Είναι το δεύτερο καλύτερο εμπόδιο που έχουμε και αυτό είναι η μάσκα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι ώρα είναι η σύσκεψη σήμερα? Στις 3 το απόγευμα. Α, είναι απόγευμα η σύσκεψη. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Καλή.